Ο λόγος στον κύριο Γιώργο Σαλπέα, πρόεδρο της Σάλφκο Associates για την παρουσίαση της εταιρείας. Ευχαριστούμε θερμά το Χρηματιστήριο Αθηνών ε, για τη φιλοξενία του και για την τιμή που μας κάνει. Σαν συνέχεια ευχαριστιών στην ήθος ΑΕ σε συνεργασία με την Ένωση Διοικητικών Υπαλλήλων, Διπλωματικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για τις Οικονομικές και Εμπορικές Υποθέσεις, όπου είχαμε την τιμή να μας δώσουν το πρώτο βραβείο στα Golden Awards του 2016 για τις υπηρεσίες. Εμείς δεν έχουμε προϊόντα, έχουμε υπηρεσίες. Ε, το 2016, εκτός από αυτή την πολύ σοβαρή βράβευση, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είχαμε και μια ιδιαίτερη διάκριση που θέλω να την αναφέρω, γιατί έχει σημασία. Ε, το διεθνές περιοδικό, αμερικανικό περιοδικό, ENR, το οποίο και δραστηριοποιείται εδώ και 140 περίπου χρόνια και είναι ό,τι πιο έγκυρο κυκλοφορεί στο, Engineering Construction Industry, κατέταξε την εταιρεία μας στις πρώτες 200 εταιρείες στον κόσμο με βάση το διεθνή της Giro στο design. Αυτό είναι κάτι που το δεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γι' αυτό και νιώθω την ανάγκη να σας το πω. Και για να δώσω ένα ιστορικό, εμείς είμαστε πρώτη γενιά εταιρεία, σε αντίθεση με τις προηγούμενους, και θέλουμε να έχουμε και δεύτερη και τρίτη. Ε, ξεκινήσαμε το 1994 μαζί με το Γιάννη το Φωτεινό, ο υποφαινόμενος, Σαλπέας φωτινός εξού και το Σάλφο. Ε, Θέλω να καλύψουμε ένα κενό που υπήρχε στην αγορά των έργων, των μεγάλων έργων υποδομής. Το τομέα της διαχείρισης των έργων με σύγχρονες μεθόδους, μια και τότε ξεκίναγαν στην Ελλάδα τα μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κόντρα στη, σε αντίξωα ρεύματα και σε πολλή κριτική, εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, ε, ευτυχήσαμε να πάρουμε το πρώτο μας έργο που ήταν η Αγνατία Οδός και μάλιστα ένα σύγχρονο συμβόλαιο, το Construction Management, με τις υπηρεσίες επίβλεψης Αγνατίας Οδού. Α, και λέω... Ε, ε, ιδιαίτερο γιατί μέχρι τότε η επιβλέψεις των έργων κατά κύριο λόγο γίνονταν από τις υπηρεσίε των Υπουργείων, του Υπουργείου. Εδώ μπαίνουν πλέον στο παιχνίδι οι ιδιωτικές ε, με υψηλά στάνταρς και με παροχή υπηρεσιών καθετοποιημένη. Στόχος μας ε, ήταν και είναι, εξακολουθεί να είναι, το καλό και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά η ευχαρίστηση και εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη συνέχεια ε, είμαστε περήφανοι που έχουμε λάβει μέρος σε όλα τα μεγαλύτερα έργα της χώρα. στα σιδηροδρομικά της Εργοσέ, σε οδοποιίες, το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στις σύραγγες εδώ πριν το μεγάλο πεύκο, της κακιάς σκάλας κλπ. Μέχρι τελευταία α, στους πέντε μεγάλους αυτοχρηματοδοτούμενους αυτοκινητόδρομους που παρεδόθησαν και παραδίδονται, είδατε τα εγκαίνια, γίνανε κάποια, ε, όπως είναι η Ολυμπία Οδός, το Κόρινθος Πάτρα, ο Μορέας, Κόρινθος, ε, Τρίπολη Σπάρτη Καλαμάτα, η Ιόνια Οδός από το Αντήριο μέχρι τα Ιωάννινα, ο Ε65 από τη Λαμία μέχρι α, τα Γρεβενά και φυσικά η νέα οδός με τις περίφημες σύραγγες του Μαλιακού, όπου στο σημείο αυτό ενδιαφέρον έχει να πούμε ότι εκεί κατασκευάστηκε η μεγαλύτερη σύραγγα στην Ελλάδα, 6,2 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι τότε η μεγαλύτερη ήταν στο Δρίσκο, στην Ήπειρο, της Εγνατίας Οδού. Φυσικά συμμετέχουμε και σε μια σειρά από άλλα έργα, όπως ήταν το, είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, διαχείριση σκουπιδιών και λοιπά, δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά, υπάρχουν στην προσούρα μας και στο website. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι γιατί μας βραβεύσατε λόγω της παρουσίας μας στο εξωτερικό. Να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Αυτό ξεκίνησε δειλά-δειλά τότε που, όπως έλεγε ένας φίλος στην Ελλάδα, δεν ήταν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, γύρω στο 2002-2003. Επειδή βλέπαμε ότι τα Ολυμπιακά έργα πλησιάζουν προς το τέλος, αυτό το... Το boom να πούμε, που συνέβαινε στη χώρα έφθινε ε, και επειδή όλα αυτά τα χρόνια είχαμε φυτέψει δίπλα με μεγάλους ξένους συμβούλους, αμερικανούς, Άγγλους, Γάλλους, είδαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά και σε αντίληψη και σε τεχνογνωσία. Αντλήσαμε πολλά από αυτούς βέβαια. Και είπαμε γιατί όχι και εμείς. Ο προβληματισμός μας τότε ήταν αν θα πάμε στα Βαλκάνια όπου οι υποένταξιν χώρες ήταν έτοιμες να χρησιμοποιήσουν πόρους για έργα υποδομής ή να φύγουμε ακόμη μακρύτερα και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αποφασίσαμε το δεύτερο χωρίς να αφαιρέσουμε το πρώτο. Ε, έτσι το πρώτο μας γραφείο το ανοίξαμε το 2005 στο Αμπουντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ε, με σεβασμό στην κουλτούρα και στα ήθη και έθιμα των περιοχών προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε ό,τι καλύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο διέθετε η χώρα και διέθετε η χώρα, σπουδαίους Έλληνες μηχανικούς, καλοσπουδαγμένους και εφιέστατους και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα μικρό μερίδιο από την πίτα στην αγορά των έργων στην περιοχή. Μετά το Αμπουντάμπι, για να μην σας κουράζω, Πήρα, ε, είχαμε την τύχη το 2006 να α, πάμε στο Κατάρ γιατί ε, κερδίσαμε ένα μεγάλο έργο το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δόχα, το New Doha International Airport, μια σύμβαση η οποία μάλιστα τελείωσε πέρυσι ενώ ξεκίνησε για τρία χρόνια. Πολύ καλό αυτό για μας. Ε, στο ΟΜΑΝ, το γραφείο μας στη Μουσκάτ, όπου σε μια πόλη 300 χιλιόμετρα δυτικά της Μουσκάτ, στο Σαλάλακ, το λιμάνι... Σαλαλάχ, κάναμε υπηρεσίες, μελέτης και construction management, oil tanks και μεγάλο δίκτυο από pipelines που έρχονται και ανεφοδιάζονται τα καράβια. Στη Σαουδική Αραβία, με το πρώτο μας έργο να είμαστε in-house consultant στο νοσέ της Σαουδικής Αραβίας, SAR λέγεται, Saudi Arabia Rails, όπου... Είχαμε μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων μηχανικών που συμβούλευε και διόρθωνε και έκανα προύβ τις μελέτες για τα σιδηροδρομικά έργα όλης της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα το γραφείο μας λειτουργεί ε, υπηρεσίες μελετών και επίβλεψης βιομηχανικών πόλεων κάτω από μια κεντρική ε, κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας που λέγεται Μοντών. Συνεχίζεται το ταξίδι στο Ντουμπάι. Και εδώ είμαι, έχω τη χαρά να πω ότι όλοι θα έχετε δει που έχουν κάνει αυτά τα νησάκια μέσα στη θάλασσα που μοιάζουν με την υδρόγειο. Ε, ένα μέρος από αυτά η Ευρώπη έχει αρχίσει να υλοποιείται, λέγεται Heart of Europe, όπου εκεί έχουμε κληθεί και παρέχουμε υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και επίβλεψης κατασκευής και σε τρία μεγάλα ξενοδοχεία, όπου το ένα έχει να κάνει το Πορτοφίνο και είναι πράγματι όπως το Πορτοφίνο που πολλοί θα ξέρετε, 800 δωμάτια. Ε, είναι το κόντρα Αζούρι και η Ανία Χτή, μεγάλο 600 δωμάτια και ακούστε και αυτό, είναι και το Ικαρία. Και ο λόγος για τον οποίο επελέγει το Ικαρία είναι διότι έμαθαν οι φίλοι μας οι Άραβες ότι εκεί οι άνθρωποι ζουν πολύ. <laughs> και σου λέει εμείς αφού τα έχουμε όλα λιμένα να μην ζήσουμε και λίγο πιο πολύ ας κάνουμε ένα Ικαρία. Το λέω χαριτολογώντας, διότι προσπαθήσαμε να περάσουμε σε αρχιτεκτονικό πόνημα τι είναι η καρία και γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζουν πολύ, πώς, πώς κινούνται, πώς ζουν κάθε μέρα κλπ. Να μην σας ε, κουράζω, έχουμε μία παρουσία στην Κύπρο διαχρονική. Είμαστε ε, στα, η, η, η ανεξάρτητη μηχανική μαζί με τη μεγάλη Αμερικάνικη εταιρεία την ICOM για το αεροδρόμιο της Λάρδακας και της Πάφου στη Λε Μαρίνα της Λεμεσού, εντυπωσιακή η μαρίνα με 685 μεγαγιότς και 40.000 τετραγωνικά μέτρα residential και commercial χρήση στη γη για πολύ υψηλό έτσι και λοιπά. Και φυσικά έχουμε παρουσία στο Αζερβαϊτζάν, όπου πέρυσι πήραμε και ε, γράμμα από τον πρόεδρο, compliments, ε, γιατί πόσο καλές traffic studies κάναμε για τους πανευρωπαϊκού αγώνες που έγιναν πέρυσι, που ήταν μια μικρή Ολυμπιάδα, ε, στη Σερβία και στη Ρουμανία. Και για να μην σα κουράζω, δύο-τρία έτσι οικονομικά στοιχεία. Το 2007 ήμασταν 64 άνθρωποι και είχαμε ένα τζίρο 4,1 εκατομμύρια. Μιλώ για, μελ, για υπηρεσίες, έτσι, δεν μιλώ για προϊόντα, μόνο υπηρεσίες. Το 2017 είμαστε 340 άτομα και ο τζίρος μας αυπερβεί τα 30 εκατομμύρια. Ο λόγος για τον οποίο το αναφέρω είναι διότι αυτή η δεκαετία είναι η δεκαετία που μας πονάει εδώ στην Ελλάδα. Είναι η δεκαετία της κρίσης, είναι η δεκαετία που να πάει και να μην έρθει όπως λένε. Ε, είμαστε χαρούμενοι για αυτό που πετύχαμε, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε... Παρεμπιπτόντως να πω ότι από αυτόν τον τζίρο το 82% είναι από τις εργασίες του εξωτερικού, από αυτά τα 30 πλάς εκατομμύρια, το 82% είναι από υπηρεσίες του εξωτερικού και από τα 340 άτομα, τα 2 τρίτα, 226 είναι στο εξωτερικό, οι υπόλοιποι είναι εδώ και από αυτούς το 55% είναι Έλληνες μηχανικοί. Κάτι που μα κάνει να αισθανόμαστε και καλά, ότι σε αυτέ τι γκρίζε περιόδου να δίνουμε δουλειά σε ανθρώπου δίπλα μα, Έλληνε. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να σα πω. Απλά να σα ευχαριστήσω που μα επιτρέψατε να τα πούμε αυτά. Ε, Όσον αφορά τη στρατηγική για το μέλλον, να, ο συνέτορό μου τώρα είναι στην Κένια. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συνέδριο για έργα υποδομή. Ήδη εκτελέσαμε ένα master plan για μια πόλη στην Τανζανία. Κοιτάζουμε την Αφρική αρκετά καλά, διότι κάτι πρέπει να κοιτάζουμε πάντα. Δεν γίνεται αλλιώ. Και στο πίσω μέρος του μυαλό μας είναι και ένα μικρό diversification που θα έχει να κάνει με το χώρο της ενέργειας και το χώρο του real estate εδώ, στην Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνατε και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε την εξαιρετική παρουσίαση του κυρίου Γιώργου Σαλπέα, του Προέδρου της Σάλφο. Ήταν και μαλτιμίδια η παρουσίαση, έπαιζε και το βίντεο στο, στο background και έδινε και αυτό πληροφορίες. Λένε ότι στην τρίτη γενιά περνάει μόνο το 7% των επιχειρήσεων. Επίσης λένε, και αυτό προέρχεται από αρκετά παλιά, ότι για να διατηρήσεις την εξουσία σου πρέπει να τη μοιραστείς. Εμεί εδώ στο χρηματιστήριο διαμοιράζουμε ρίσκα, διαμοιράζουμε ισχύ, η πλούτο. Εν πάση περιπτώσει τα ξέρουμε αυτά σχετικά καλά. Ορισμένε φορέ τα πετυχαίνουμε, ορισμένε φορέ δεν τα πετυχαίνουμε καλά. Αλλά σίγουρα είναι χρήσιμε μέθοδοι για να μπορούν οι επιχειρήσει να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του.